Τεράστιες καταστροφές σε σπίτια, επιχειρήσεις, ακόμα και δημόσια κτίρια που έγιναν στάχτη, αφήνει πίσω το πύρινος εφιάλτης που συνεχίζεται στην Αττική. Η φωτιά από την οποία έχασε τη ζωή της και μία γυναίκα σε βιοτεχνία στο πάτημα Χαλανδρίου έχει κατακάψει περισσότερα από 100.000 στρέμματα, όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία από δορυφόρο που επεξεργάστηκε το αστεροσκοπείο Αθηνών. Σύμφωνα με τους πρώτους υπολογισμούς, εκτός από την τεράστια οικολογική καταστροφή και τα ζώα που απανθρακώθηκαν, τα σπίτια που παραδόθηκαν στις φλόγες ξεπερνούν τα 100. Καταστροφές υπέστησαν και υποδομές, όπως το δίκτυο ηλεκτροδότησης, αλλά και δημόσια κτίρια. Οι πυρκαγιές συνεχίζονται για τρίτη μέρα στην Αττική, με πολλές διάσπαρτες εστίες και πολλές αναζωπηρώσεις λόγω των ισχυρών ανέμων που παραμένουν. Από την Ανατολική Αττική για το Euronews, Φέιδουλ Γκέρι.